Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου του 2023. Χθες βρήκα χρόνο και παρακολούθησα μία παράσταση στο Ηρώδιο των Ιδίποδα Επικολωνό. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχα ξαναδεί την παράσταση πριν αρκετά χρόνια και, εν πάση περιπτώσει, τη φορά αυτή είχα την ευκαιρία, ίσως και επειδή ο σκηνοθέτης έδωσε έτσι την τραγωδία που ήταν πιο εύληπτη, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω όλη την παράσταση και ιδίως αυτές τα εκπληκτικά λόγια που υπόθηκαν στην παράσταση αυτή. Και θα έλεγα ότι όσοι δεν έχετε δει αυτή την παράσταση, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τον Ιδίποδα Επικολωνό ή, αν θέλετε, και το προηγούμενο τον Ιδίποδα Τύρανο ή τους Επτά Επιθήβες. Ιδίως όμως, αν και ορισμένοι που ασχολούνται με την τραγωδία δεν θεωρούν από τα καλύτερα έργα τον Ιδίποδα Επικολωνό, ιδιαίτερα εκεί στο θάνατό του αναφέρονται πράγματα που είναι ανατριχιαστικά, κατά λόγια. Και θα έλεγα ότι ο ελληνικός κόσμος, εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε κάνει και κάνει δύο εκδόσεις για το θέμα αυτό, ο ελληνικός κόσμος αναπτύχθηκε μεταξύ άλλων και γιατί σε κάθε πόλη υπήρχε ένα θέατρο. Το θέατρο δεν ήταν για διασκέδες, το θέατρο ήταν ένα μέσο παιδείας του Δήμου, των πολιτών. Και μακάρι όσοι έχετε τη δυνατότητα, τη δύναμη, βοηθήστε στους Δήμους, στους οικισμούς να ιδρυθούν θέατρα και μάλιστα τέτοια, ανοιχτά. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ακριβό. Η ιδέα πρώτα να πέσει στο τραπέζι και μετά θα βρεθεί τρόπος να γίνει. Και από εκεί και μετά εκεί να παιδεύεται ο Δήμος, ο κόσμος δηλαδή. Να ξεφύγουμε από αυτήν την ευτέλεια της τηλεόρασης ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων. Πάντως, το γεγονός ότι μένουμε εκεί, στον 5ο και στον 4ο αιώνα π.Χ., είναι και δείγμα παρακμής. Για παράδειγμα, ένας σημερινός τραγωδός, αν υπήρχε, θα μπορούσε να γράψει ως τραγωδία αυτά που συνέβησαν με τη χρεοκοπία της Ελλάδας, με την καταστροφή της κοινωνίας, μια καταστροφή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ξέρετε, έχω ένα φίλο, ο οποίος αξιωματικός, που πήρε ένα σπίτι, πήρε δάνειο 300.000, έχει πληρώσει 320.000, του παίρνουν, γιατί ήταν με το ελβετικό επιτόκιο αυτό, όπως με το ελβετικό φράγκο, του παίρνουν το σπίτι αφού πλήρωσε 300.000 και θα χρωστάει από πάνω. Αυτά είναι τραγωδία. Και ξέρετε, κάποτε στην Αθήνα όταν ήρθα υπήρχε και η επιθεώρηση. Η επιθεώρηση, παρότι ήταν, ας πούμε, αριστοφανικού χαρακτήρα, παρόλα αυτά υπήρχε μια κριτική στα κακώς κείμενα στην πολιτική ζωή του τόπου και στην οικονομική ζωή. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό και δεν υπάρχει και τραγωδία. Εν πάση περιπτώσει, μια που αναφερθήκαμε στην τραγωδία, θα ήθελα να σας πω πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η τραγωδία στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας ή μάλλον στην νικηφόρο έκβαση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Βρισκόμαστε στο 499. Αυτά όλα τα έχω ζήσει επί τόπου. Όλες τις ιωνικές πόλεις τις περπάτησα μία-μία και αφού είχα διαβάσει προηγουμένως την ιστορία τους. Είχαμε στο προξενείο ένα από το εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ήλιος, που πραγματικά εγώ μόλις ήρθαμε κάποια άδεια έψαξα στα παλαιζίδικα και βρήκα ένα και το έχω. Αυτό λοιπόν μου έδωσε την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου της εγκυκλοπαίδας, αλλά σε σχέση με τον ελληνισμό, ειδικά της Μικράς Ασίας. Εκεί λοιπόν η βασίλισσα της Ιωνίας ήταν η Μίλητος. Και μόνο αν δει κανείς στο χάρτη πώς ήταν η Μίλητος, όχι όπως είναι σήμερα, γιατί η Μίλητος
εξέπεσε του θρόνου της από βασίλισσα της Ιωνίας μετά την μιλή του άλωση, θα πούμε παρακάτω, και όταν ο Μέανδρος ποταμός έκλεισε τα δύο λιμάνια της. Η Μίλητος τι ήταν? Ήταν ένα χέρι μέσα στη θάλασσα και είχε δύο λιμάνια από τη μια πλευρά και από την άλλη, ήταν μάλιστα τέτοια που έκλειναν μπροστά με αλυσίδες και η πόλη ήταν απολύτως οχυρωμένη από τη θάλασσα, προστατευμένη, και αυτό το ένα κομμάτι που ήταν στην ξηρά ήταν τετυχισμένο, δεν την είχαν καταλάβει ποτέ, ποτέ, και είχε συσσωρεύσει επί αιώνες απίστευτο πλούτο. Εκεί λοιπόν το 499, για λόγους που δεν θα ήθελα να το αναφέρω τώρα, γιατί διαβάζω αντικρουόμενα πράγματα, ο Αρισταγόρας, ο ηγέτης της Μιλήτου, κάπου έχει εμπλοκεί εκεί πέρα με την Άξο, αλλά δεν θέλω να το αναφέρω τώρα γιατί θέλω να το τεκμηριώσω. Μέχρι τότε η Ιωνική, και η Ιωνική Δωδεκάπολης και η Αιωλική Δωδεκάπολης ήταν φόρου υποτελής στους Πέρσες, έδρα των Περσών, σατραπία των Περσών, είχε, η έδρα της σατραπίας των Περσών ήταν η Σάρδης και ήταν φόρου υποτελής στους Πέρσες. Ο Αρισταγόρας λοιπόν, ο ηγέτης της Μιλήτου, άρα επειδή ήταν ισχυρότερη πόλη Μίλητος και ηγέτης του κόσμου, του αιωλικού και ιωνικού κόσμου, αποφάσισε, για λόγους που επαναλαμβάνω θέλω να τους τεκμηριώσω και μετά τους αναφέρω, αποφάσισε να κάνει διαβουλεύσεις με όλες τις αιωλικές και ιωνικές πόλεις, 24 πόλεις, αλλά και με την Αθήνα, η οποία ήταν η μητέρα, η Μητρόπολη της Μιλήτου, και στη συνέχεια να επαναστατήσουν εναντίον των Περσών. Όντως διαβουλεύθηκε με τις πόλεις, διαβουλεύθηκε με την Αθήνα και η Αθήνα του έδωσε το πράσινο φως, υποσχόμενη μάλιστα ότι θα τον στηρίξει στον αγώνα αυτών εναντίον των Περσών. Όντως εξεγέρθηκαν οι πόλεις της Ιωνίας και της Αιωλίδας και εξεστράτευσαν εναντίον των Σάρδεων. Εκεί, παρότι καθοδόν κατενίκησαν τις περσικές δυνάμεις, δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν την Ακρόπολη των Σάρδεων. Και έτσι δεν στέφθηκε υπό πλήρη επιτυχία η Ιωνική Επανάσταση. Στη συνέχεια, οι Πέρσες αποφάσισαν να τιμωρήσουν και τις πόλεις της Αιωλίδας που σήκωσαν κεφάλι και τις πόλεις της Ιωνίας που σήκωσαν κεφάλι και φυσικά τη Μίλητο, αλλά και την Αθήνα και την Ερέτρια που υποστήριξαν την Ιωνική Επανάσταση. Και 499 είναι η εξέγερση, η Ιωνική Επανάσταση. Πέρασαν 5 χρόνια και οι Πέρσες, αφού υποδούλωσαν και πάλι όλες τις πόλεις που βρισκόταν στις μικρασιατικές ακτές, έπεισαν τους Κύλικες και τους Φίνικες και δημιούργησαν ένα στόλο με περίπου 400 πλοία και κινήθηκαν από τη θάλασσα της Κυλικίας, δηλαδή με σημερινή Μερσίνα, Άδανα, Αντιόχεια, κινήθηκαν από εκεί να έρθουν στο Αιγαίο και να πολιορκήσουν την Μίλητο, τη βασίλισσα της Ιωνίας, αλλά και την πόλη αρχηγό της Επανάστασης. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον, στις εκβολές του Μεάνδρου, μπροστά ακριβώς από τη Μίλητο, ήταν ένα νησί, ήταν η νήσος Λάδη. Σήμερα όλη αυτή η περιοχή είναι ένας έφορος κάμπος, και εκεί που ήταν η νήσος Λάδη υπάρχει ένα ύψωμα, δηλαδή την έχω, πήγα και κάτσα πάνω στο ύψωμα για να δω πώς εξελίχθηκε η ναυμαχία. Αν δείτε στο διαδίκτυο θα βρείτε το σκαρίφημα της ναυμαχίας της Λάδης. Τι συνέβη λοιπόν εκεί? Ενώ είχαν στείλει πλοία και η Αθήνα και η Χίος και η Σάμος και η Λέσβος, δεν ξέρω αν είχε στείλει και η Νάξος και άλλες πόλεις ιωνικές για να προστατευτεί η Μίλητος
από την επερχόμενη ναυτική επιδρομή των Περσών που γινόταν με πλοία, επαναλαμβάνω, Φινίκων και Κυλίκων, όταν άρχισε να συγκεντρώνεται ο στόλος των Περσών, τα αθηναϊκά πλοία έφυγαν, έφυγαν και τα πλοία της των Λεσβίων, έφυγαν και τα πλοία της Σάμου και έμειναν μόνο οι Χίοι, οι Χιώτες, μαζί με τους Μιλησίους. Αναφέρονται 800 πλοία τα ελληνικά και μόνο 353 φινικικά και ηλικικά των Περσών. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ιτήθηκε στη ναυμαχία της Λάδης το 494, ιτήθηκαν τα πλοία τα Ιωνικά και στη συνέχεια ακολούθησε η Μιλήτου άλωσης. Ακριβώς επειδή υπήρχε το μίσος για την Επανάσταση, αλλά και το πάθος για λαιλασία του πλούτου που είχε συγκεντρώσει αυτή η πόλη επί αιώνες, η βασιλεύουσα, έτσι, μπήκαν μέσα, λέει ότι ξερίζωσαν μέχρι και τα δέντρα, έστειλαν τα ανδράποδα, έτσι λιγόταν τον πληθυσμό. Από τότε, μην νομίζετε, και οι Τούρκοι από κάπου τα είδαν αυτά, στις αγορές τους, πούλησαν δηλαδή, ανέσκαψαν την πόλη για να θυμούνται όλοι ποιο είναι το τίμημα μιας εξέγερσης. Εν τελειώνουμε εκεί. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος διέβλεψε τον κίνδυνο τον Περσικό, ότι αφού κατενίκησε Ίωνες και Αιωλείς στη Μικρά Ασία, θα ακολουθήσει η επιδρομή του στον ελλαδικό κορμό, τι έκανε? Έβαλε τον Φρύνιχο. Ο Φρύνιχος ήταν ένας τραγωδός της αρχαίας Αθήνας. Χρηματοδότησε τον Φρύνιχο και του είπε να γράψει την τραγωδία Μιλήτου άλωσης. Έγραψε την τραγωδία Μιλήτου άλωσης, έκανε τις πρόδες και τότε υπήρχαν δύο παραστάσεις. Μία παράσταση ήταν η τελική πρόβα που ήταν για τους φτωχούς των Αθηνών και την επόμενη μέρα ήταν η επίσημη που ήταν για τις αρχές με τους θρόνους και όλα αυτά. Στην τελική δοκιμαστική, νομίζω ότι λέγανε κοινή την παράσταση, ο Φρύνιχος είχε περιγράψει με τόσο μελανά χρώματα την άλωση της πόλης και όλα αυτά που σας περιέγραψα, αλλά και την προδοσία που έκανε η Μητρόπολη στην κόρη, στη Μίλητο, η Αθήνα στη Μίλητο, δηλαδή αφενός μεν της έδωσε το πράσινο φως να ξεκινήσει η Επανάσταση και στην κρίσιμη στιγμή την άφησε μόνη της. Αυτό έκανε απίστευτη, επηρέασε απίστευτα τον κόσμο, που ήταν και δεν ήταν οι προύχοντες και οι άρχοντες, που αυτοί, ξέρετε, έχουν και τα δικά τους, ήταν ο απλός λαός. Και λέγεται ότι ακουγόταν και οι μογές, η λιγμή του κόσμου βλέποντας την τραγωδία της κόρης των Αθηνών της Μιλήτου και των Ιώνων κατοίκων της, και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και οργή εναντίον των αρχών της Αθήνας που την πρόδωσαν. Και τότε οι αρχές της Αθήνας αποφάσισαν να απαγορεύσουν την επίσημη παρουσίαση της τραγωδίας Μιλήτου άλωσης την επόμενη μέρα, δεν έγινε ποτέ, του επέβαλαν και πρόστιμο του Φρυνίχου. Γιατί? Διότι θύμισε οικία κακά, από εκεί έμεινε η έκφραση. Όμως δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Ο Θεμιστοκλής εκμεταλλεύτηκε αυτήν την οργή που υπήρχε στον κόσμο, αλλά και το αίσθημα ενοχής που είχε τότε η εξουσία, και τους έπεισε προειδοποιώντας τους ότι τώρα είναι η σειρά μας, θα έρθουν, και τους 494, και τους έπεισε να ναυπηγήσουν 200 τριήρης. Όντως, το 492, δύο χρόνια μετά, έχουμε την πρώτη εισβολή των
Περσών. Ο Δαρίος λέει πρέπει να τιμωρήσουμε και αυτούς που τους ενθάρρυναν. Ερέτρια που την έκαψαν και Αθήνα. Η πρώτη δεν πέτυχε και ακολούθησε η δεύτερη, 480 από Χριστού. Θερμοπύλες που πέρασαν και μετά η Σαλαμίνα. Πώς νίκησαν οι Αθηναίοι στη Σαλαμίνα? Νίκησαν με τις 200 τριήρης που κατόρθωσε εκμεταλλευόμενος τον φρύνιχο και τη μιλή του άλωση και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί και στο λαό και στην άρχουσα τάξη, με αυτές τις 200 τριήρης νίκησε τους Πέρσες. Λοιπόν, ακούστε. Όχι μόνο δεν είμαι προγονολάτρης, πιστεύω ότι αυτό είναι και μια παγίδα. Να επαναπαυόμαστε στα παλιά. Όχι. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν αφενός μεν να μην υπερασπιζόμαστε την ιστορία μας και την ιστορική αλήθεια και όχι σαν τους προχθεσινούς που είπε άλλος ότι κάψαμε τη Σμύρνη. Τώρα να σας δείξω τα βιβλία, τα έχω εδώ. Προχθές μου έστειλε ένας Τούρκος ακαδημαϊκός το βιβλίο του που αναφέρεται, θα επιφυλάσσουμε να σας το δείξω, που αναφέρεται στη λαιλασία της Σμύρνης και στο κάψιμο από τους Τούρκους. Προχθές μου το έστειλε. Και είπανε εχθροπαθείς δηλώσεις. Ακούστε, ακούστε. Η εγκατάλειψη του ελληνισμού είναι αυτή, μην νομίζετε. Όταν δεν υπερασπίζεστε την ιστορία, δεν υπερασπίζεστε και τους Έλληνες του σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ιστορία, την ιστορική αλήθεια, αλλά και να διδασκόμαστε από την ιστορία. Να την διδασκόμαστε σωστά, να εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Νομίζω, για μένα τουλάχιστον, και η παράσταση η χθεσινοβραδινή ήταν εξαιρετικά διδακτική, αλλά και η επιστροφή στην μιλή του άλωση και στο φρύνιχο. Μάλιστα, η οδός Φρυνίχου τον τίμησαν εδώ, δεν έχει σωθεί κάποιο έργο του. Τον τίμησαν εδώ στην αεροπαγή του, είναι ο πρώτος δρόμος δεξιά μετά την αεροπαγή, στην αεροπαγή του. Είναι η Φρυνίχου, εκείνη το θέατρο του οδός Φρυνίχου, το θέατρο του Κάρολου Κούν. Αυτά λοιπόν για τη μιλή του άλωση και η τραγωδία ο Ειδίπης επικολωνώ και η μιλή του άλωσης είναι εκπληκτικά κείμενα και ευκαιρία για να διδαχθούμε από αυτή την, από την ελληνική ιστορία. Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Υπάρχει ένα άρθρο, θα το δείτε στο Infognomon πολιτικά, που λέει ότι ο πόλεμος μεταφέρθηκε στη Ρωσία. Τα έχουμε πει αυτά, δεν θέλω τώρα να πούνε ότι καβαλήσαμε και το καλά, τα έχουμε πει πόσο καιρό. Τώρα τα ανακαλύπτουν και οι ξένοι. Λέει ο πόλεμος μεταφέρθηκε στη Ρωσία από την Ουκρανία με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό είναι σαν να βλέπουμε αυτό που θα συμβεί και στην Ελλάδα, εάν δεν πάρουμε μέτρα. Η Ουκρανία έχει το εξής πλεονέκτημα. Είναι ένα βήμα μπροστά από τη Ρωσία στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το είχαμε πει από την αρχή ότι η Ρωσία έχει μείνει πίσω για να αγοράσει τώρα από το Ιράν, παρά να πει ότι ομολογήσω ότι έμεινε πίσω. Μπορεί να έχει κάποιες, ξέρετε, έχει κάποια οχήματα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία πραγματικά, αλλά δεν έχουν μπει στην παραγωγή. Για να παίρνει από το Ιράν ή δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Πιο ευέλικτη η Ουκρανία και εξ όσων γνωρίζω έχει αναπτύξει και σύστημα αντιδρόν με το οποίο λέει καταρρύπτουμε το 95%. Και αυτή είναι πληροφορία που την έχω εγώ όχι από ανοιχτές πηγές. Την έχω δηλαδή από... Και τι σημαίνει αυτή η πληροφορία? Συνάδει με τις ανακοινώσεις που λέει ότι καταρρύψαμε τα 22 από τα 25. Εντάξει. Άρα το έργο αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι πρέπει να τρέξουμε με χίλια.
για να αναπτύξουμε τη δικιά μας βιομηχανία και να μην μείνουμε ούτε μόνο στην ΕΑΒ ή ποιος άλλος κάνει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να μοιραστούν λεφτά. Εγώ δεν έχω ούτε εταιρεία, ούτε θα αποκτήσω. Εντάξει. Ούτε έχω σχετίζομαι. Πρέπει να δοθούν λεφτά. Όπως δόθηκαν στην Ουκρανία. Σε εταιρείες να αναπτύξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να δοθούν λεφτά σε εταιρείες να αναπτύξουν τεχνολογία. Να αγοράσουν, δεν ξέρω τι να κάνουν. Να κλέψουν τεχνολογία για anti-drones και η Ελλάδα να είναι έτοιμη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμος. Όταν είσαι γυμνός, τότε δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί αν ξέρει ότι ο άλλος έχει τις δυνατότητες. Όταν έχεις τις δυνατότητες και σου κάνει ο άλλος το μάγκα, του λες έλα. Τότε αυξάνεται η εθνική αυτοπεποίθηση στην κυβέρνηση και στη χώρα. Άρα, και επί του προκειμένου τώρα, η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι εμείς καταρρίψαμε 22 από τα 25 μη επανδρομένα αεροσκάφη Σαχέντ 131 και 136 νομίζω, ιρανικής κατασκευής ή πατέντας που έστειλαν οι Ρώσοι στην Οδυσσό και στις εκβολές του Δούναβη ποταμού. Πάντως, δεν ξέρω αν είναι τα δύο που βρήκαν στόχο, εκεί στις εκβολές χτύπησαν μία αποθήκη καυσίμων που είδα ότι καταστράφηκε της Ουκρανίας και λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στόχο για, είναι στόχος για να αποτρέψουν την αυτόνομη εξαγωγή σιτηρών από τις Ουκρανίες μέσω του δικού της διαδρόμου ασφαλείας τον οποίο θέλει να καταστήσει ανασφαλή ή μη λειτουργικό η Ρωσία. Σύμφωνα με την Guardian, εδώ αυτό πρέπει να το διαβάσουμε τώρα. Έχουν, οι Ουκρανοί έχουν διασπάσει, έχουν διαρρήξει την πρώτη γραμμή άμυνας και ήδη βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης. Για να δούμε τι λέει ο στρατηγός Ολεξάνδρ Ταρνάφσκι στον Guardian. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γραμμή της ρωσικής άμυνας. Ένας από τους πιο υψηλόστρατηγούς της Ουκρανίας δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Guardian ότι ο στρατός του Κιέβου κατάφερε ένα σημαντικό ρήγμα στις ρωσικές γραμμές άμυνας στα νότια της χώρας. Εννοεί στο Ρομπότινο, έτσι, Ζαπορίζια, Ρομπότιο προς το Κμάκ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γραμμή, δήλωσε ο Ολεξάν Ταρνάφσκι, υπεύθυνος για την αντεπίθεση στο Νότο, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε μερικές μέρες μετά την ανακοίνωση από το Κίεβο ότι πέτυχαν μία συμβολική νίκη με την ανακατάληψη του χωριού Ρομπότινε. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει όλο και πιο στεναρά τις επικρίσεις για βραδυπορία της αντεπίθεσης που ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου για την ανάκτηση εδαφών που είχε καταλάβει η Μόσχα. Τελειώνουμε τώρα την καταστροφή των εχθρικών μονάδων που έχουν επιφορτιστεί με την προστασία των ρωσικών στρατευμάτων πίσω από τη δεύτερη γραμμή άμυνάς τους, είπε ο στρατηγός. Τα στρατεύματα τα οποία απελευθέρωσαν την πόλη Χερσόνα πέρσι το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον στρατηγό Ταρνάφσκι, οι δυνάμεις της Μόσχας απλώς είχαν σταματήσει και περίμεναν τον Ουκρανικό στρατό και τώρα αναδιατάσσουν τα στρατεύματά τους από τις γραμμές του μετόπου μέσα στην κατεχόμενη Ουκρανία, τη Χερσόνα προς τη Δύση και τη Λίμαν βορειοανατολικά και επίσης από το εσωτερικό της Ρωσίας, είπε. Ο εχθρός αντλεί τις εφεδρίες του όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν οι καλύτερες στρατιώτες στους Ρώσους. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να επιτεθούμε περισσότερο και πιο γρήγορα, είπε ο στρατηγός. Όλα αυτά είναι μπροστά, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο στρατηγός Ταρνάφσκι υποστήριξε ότι ο Ουκρανικός στρατός καθυστέρησε την αντεπίθεσή του γιατί πέρασε περισσότερο από τον αναμενόμενο χρόνο για να αποναρκοθετήσει τα εδάφη που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι. Η αποναρκοθέτηση έπρεπε να γίνει κυρίως τη νύχτα, είπε. Σκοπός της επίθεσης στο Νότο είναι να φτάσει στην Αζοφική θάλασσα σε μήκος 90 χιλιόμετρων από τη γραμμή που βρίσκονται τώρα πρέπει να προελάσουν 90 χιλιόμετρα κόβοντας στη μέση της περιοχής της νότιας Ουκρανίας που κατέχει η Ρωσία και αποκόπτοντας μια κρίσιμη διαδρομή διαξηράς εφοδιασμού από και προς τη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Δυστυχώς, η απομάκρυνση των τραυματιών ήταν δύσκολη για εμάς και αυτό περιέπλεξε επίσης την προώθησή μας, πρόσθεσε, παραδεχόμενος ότι το Κίεβο έχει υποστεί σημαντικές απώλειες. Όσο πλησιάζουμε στη νίκη, τόσο αυτό θα γίνεται πιο δύσκολο.
Γιατί? Επειδή δυστυχώς χάνουμε τους πιο δυνατούς και τους καλύτερους. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ορισμένες ζώνες και να τελειώσουμε τη δουλειά. Λίγη σημασία έχει σε ποιο βαθμό αυτό είναι σκληρό για τον καθένα από εμάς. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε, προχωράει η ιστορία. Τώρα, οι ολιγάρχες δεν έχει μόνο η Ρωσία, έχει και η Ουκρανία. Ένας ολιγάρχης, ο Γενάντι Μπαλάσοφ, Ουκρανός, έχει βγει στις ΗΠΑ. Λέει λοιπόν, η ηγεσία του Κιέβου έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για το λαό, όταν μέρος των Ουκρανών θα σκοτωθεί στον πόλεμο, όσοι παραμένουν στα μετόπισθεν θα ληστεύονται και οι πρόσφυγες δεν θα θέλουν να επιστρέψουν. Είπε ο εκατομμυρίουχος Γενάντι Μπαλάσοφ, ο οποίος έχει διαφύγει και διαμένει από το Κίεβο στις ΗΠΑ. Υπενθύμησε ότι η ηγεσία του Κίεβου προσπαθεί να προσεγγίσει τους πρόσφυγες που δραπέτευσαν, οι οποίοι τώρα δεν θέλουν να επιστρέψουν σε μια τέτοια πατρίδα όπως είναι η κατάσταση. Και λέει ότι οι απειλές που εκτοξεύονται από την Ουκρανία προς αυτούς τους ανθρώπους δυσκολεύουν την επιστροφή τους. Διάβασα ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να βρει τρόπο να στείλει αυτούς που είναι προστράτευση να τους στείλει στην Ουκρανία. Γιατί μιλάμε για πολλές δεκάδες χιλιάδες είναι στη Γερμανία ικανή προστράτευση, πλήρωσαν από 10 μέχρι 15.000 δολάρια, πλήρωσαν και στις στρατολογικά γραφεία και στις εξόδους και έφυγαν. Και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες. Και τώρα προσπαθούν να βρουν τρόπο, γιατί δεν έχουν ανθρώπινο δυναμικό, να φέρουν αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έγινε ισχυρή αεροπορική επιδρομή σε ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κοντά στο Κουπιάνσκ. Το Κουπιάνσκ είπαμε ότι είναι μια πόλη στόχος των Ρώσων στο βόρειο μέτωπο. Σύμφωνα με τα ουκρανικά κανάλια, ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της Πετροπαυλόβκα, όπου βρίσκονται πίσω θέσεις και αποθήκες πυρομαχικών της 14ης, της 41ης και της 88ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας. Κρίνοντας από το γεγονός ότι η αεροπορική επίθεση στην περιοχή αυτή δεν ανακοινώθηκε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά στόχων κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες FAB-500 με μονάδες σχεδιασμού και διόρθωσης της πορείας. Τα αεροπλάνα τακτικής αεροπορίας ρίχνουν αυτές τις βόμβες από απόσταση 40 έως 50 χιλιόμετρων και η ορατότητά τους είναι πολύ χαμηρότερη από αυτή των πυράβλων μεγάλου διαμετρήματος ή πυράβλων κρούζ. Λέει δηλαδή ότι αυτές οι βόμβες εκτοξεύονται από τα 50-70 χιλιόμετρα και δεν εντοπίζονται από τα αντιπυραυλικά συστήματα όπως εντοπίζονται οι πύραυλοι. Ζελένσκι προς Πούτιν. Δώσε μας την Κρυμαία χωρίς μάχη. Είμαστε υπέρ των ρωσικών στρατευμάτων, υπέρ του να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα από τη Χερσόνησο χωρίς πίεση από τον Ουκρανικό στρατό, για να έχουμε λιγότερα θύματα, είπε ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Προστατεύουμε το λαό μας, είπε ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι η κατάληψη της Κρυμαίας και του Ντομπάς είναι το κύριο καθήκον των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο Μετβέντεφ, ο σκληρός της παρέας. Έχουμε ο καλός και ο κακός. Ο καλός είναι ο Πούτιν, ο κακός είναι ο Μετβέντεφ. Ο Μετβέντεφ λοιπόν δήλωσε ότι η στρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην ειρήνη και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού, σε ολόκληρη την περιοχή. Το λέει αυτό γιατί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιαπωνία ήταν μια αποστρατικοποιημένη χώρα. Νομίζω ότι είχαμε πολύ μεγάλες αμερικανικές βάσεις, νομίζω πάνω από 50.000 στρατό, έτσι. Εκεί και αεροπλάνα και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν το τελευταίο διάστημα δόθηκε η άδεια, όπως και στη Γερμανία, και η Γερμανία αποστατικοποιημένη ήταν, δόθηκε η άδεια να στρατικοποιηθεί η Ιαπωνία. Λέει λοιπόν ο Μετβέντεφ ότι αυτό θα είναι ένα πρόβλημα και υπενθύμησε το πρόβλημα με τις Νότιες Κουρίλες, τις οποίες οι Ρώσοι λένε ότι είναι δικοί μας, οι Ιάπωνες λένε ότι είναι δικές μας και έχουμε εκεί μια σοβαρή ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η γέφυρα της Κρυμαίας έκλεισε για μερικές ώρες και μετά ξανά άνοιξε. Δηλαδή, τα προβλήματα που υπάρχουν στα αεροδρόμια της Μόσχας όταν εντοπίζονται από τα ραντάρ μη επαδρομένα αεροσκάφη να
ύπτανται προς την Μόσχα. Τα προβλήματα αυτά πλέον και κλείνουν τα αεροδρόμια Βνούκοβο, Ντομοντέτοβο κτλ. Για μερικές ώρες. Τώρα για μερικές ώρες κλείνει και η, έκλεισε χθες και η γέφυρα της Κρυμαίας. Επίσης πάλι ο Μεντβέντεβ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει 280.000 Ρώσοι, έχουν υπογράψει συμβόλαια με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και έχουν γίνει στην ουσία στρατιώτες που έχουν με συμβόλαιο, δηλαδή ας πούμε επαγγελματίες στρατιώτες στο Ρωσικό στρατό και όχι στη Βάγνερ, έτσι. Αύριο Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου και όχι 8 όπως έγραφε το Bloomberg και το είπαμε χθες, 4 Σεπτεμβρίου συναντάται ο Ερντογάν, πηγαίνει στο πόδι του Τσάρου, του Πούτιν και θα συναντηθούν εκεί στο Σότσι. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν, τα βασικά είναι δύο. Το ένα είναι η επιστροφή της Ρωσίας στην συμφωνία για τα σιτηρά. Το έχει ανάγκη ο Ερντογάν αυτό και το έχει ανάγκη για να πάει στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να το χτυπάνε όλοι στην πλάτη, να λένε μπράβο Ερντογάν, γεια σα Ερντογάν, τα κατάφερες, είσαι παγκόσμιος ηγέτης. Το δεύτερος λόγος, αυτό θα ενισχύσει τη θέση του Ερντογάν στις ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον για να πάρει τα F-16, θα τον ενισχύσει και η στάση της Ελλάδας που όλα αυτά που είπαμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Ερντογάν τη θέλει αυτή την επιτυχία και για εσωτερικούς λόγους. Θέλει να εκδικηθεί, να πάρει την εκδίκησή του για την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Θα δούμε. Έχουν εννοώ δημοτικές εκλογές. Τώρα, για να δούμε. Ο ΙΕ πρότεινε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ρωσικών εταιριών. Αυτή η συζήτηση ενδέχεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο της επανέναρξης της Συμφωνίας των Σιδερών, γράφει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές. Τι είπαμε? Γι' αυτό πάει εκεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πακέτο περιλαμβάνει πρόβλεψη για πιθανή άρση των περιορισμών για τους παραγωγούς τροφίμων από τη Ρωσία, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είναι μπλοκαρισμένα από την Ευρώπη. Επιπλέον, τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν να ξεκινήσουν εργασίες για την εκτίμηση της ζημιάς των κατεστραμμένων αγωγών που παρήχαν αμμονία. Είναι ένας αγωγός, το Λιάτι, νομίζω, που κατεβαίνει πάνω από τη Ρωσία στην Οδυσσό. Τον κατέστρεψαν οι Ουκρανοί, λέει, να επισκευαστεί και να ξαναλειτουργήσει, λένε οι Ρώσοι. Το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Σαρμάτ πλέον είναι σε κατάσταση μαχητικής ανάληψης μαχητικής αποστολής, ετοιμότητας. Ο πύραυλος Σαρμάτ είναι ο βαρύτερος στον κόσμο. Το βάρος του είναι περισσότερο από 208 τόνους. Ένας πύραυλος Σαρμάτ είναι δυνητικά ικανός να καταστρέψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το μέγεθος της Γαλλίας ή της πολιτείας Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, περιττό είναι να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που τώρα βγάζουν φωτογραφίες και λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος, αν πει ο Πούτιν πατήσει το κουμπί, το πατάμε και φεύγει. Ένα μήνυμα είναι αυτό. Λοιπόν, Υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντα, προσέξτε, έχουμε υπάρξει απικίες και έχουμε συγχωρήσει αυτούς που μας είχαν απικίες, που μας απίκησαν. Τώρα οι απικιοκράτες, αυτοί που μας είχαν κάνει απικίες, μας ζητούν να είμαστε εχθροί της Ρωσίας, οι οποίοι όμως ποτέ δεν ήταν απικιοκράτες σε εμάς. Είναι δίκαιο αυτό? Κάτι δείχνει αυτό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε... Εντάξει. Silent scan. Είδα ότι έχει προκαλέσει μία ανησυχία η μεταφορά των διθέσεων εκπαιδευτικών υποηχητικών και υπερηχητικών αεροσκαφών Yakovlev 30, Yakovlev 130 από τη Ρωσία στο Ιράν. Μεταφέρθηκαν με τα τεράστια μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov 124S, τα μετέφεραν και ήδη λέει ότι αρχίζουν οι εκπαιδεύσεις και το ζήτημα είναι ότι επειδή αυτά χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση χειριστών που θα χειριστούν στη συνέχεια τα Σουχόι 35,
η κύρια πηγή της ανησυχίας είναι αυτά που θα έρθουν, όχι αυτά που ήρθαν. Δηλαδή, αν πάρει τα Σουχόι 35 το Ιράν, είναι μια σοβαρή απειλή για το Ισραήλ και για τις ΗΠΑ. Αναβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο η πολεμική αεροπορία του Ιράν, που είναι ένα ζήτημα στις ισορροπίες της περιοχής. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης σήμερα έκαναν κατάσχεση ενός πλοίου, το οποίο, όπως λένε, στον Περσικό κόλπο, το οποίο, όπως λένε, μετέφερε λαθρέα καύσιμα. Να σημειώσουμε ότι οι ΗΠΑ είναι σε επιφυλακή για να μην συλληφθούν δικά τους δεξαμενόπλια που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, και ότι ακριβώς επειδή και αυτό το γεγονό μαζί με όλα και το γεγονός μαζί με όλα τα άλλα, αυτό το ενδεχόμενο μαζί με όλα τα άλλα, μπορεί να προκαλέσει ένταση και επεισόδια στην περιοχή, έχουν αυξήσει τη στρατιωτική και ναυτική και αεροπορική παρουσία τους στην περιοχή του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Αμερικανικό Χρηματοπιστωτικό και Οικονομικό Περιοδικό Forbes γράφει, το Forbes παρακαλώ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα αεροπλάνα που παρήγγειλε η Τεχεράνη έφτασαν στη χώρα αυτή από τη Μόσχα. Αυτά τα αεροσκάφη δεν είναι τα μαχητικά Σουχόι 35 που θέλει το Ιράν, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ελαφρά αεροσκάφη μάχης εκτός από εκπαιδευτικά. Είναι τα Yakovlev 130, τα οποία φυσικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα Σουχόι 35. Η παράδοσή τους όμως από τη Ρωσία στο Ιράν δείχνει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει στο άμεσο μέλλον μαχητικά Σουχόι 35, τα οποία αυξάνουν την ισχύ της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας. Το επόμενο θέμα είναι ένα άρθρο από τους New York Times και αφορά τις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μας αφορά όλους, μας αφορά όλους αυτό. Το άρθρο έγραψαν η Άννα Σουάνσον και η Τζίνα Σμίλεκ στους New York Times. Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα κινέζικα προϊόντα, όπως η ημιακογή για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι ηλιακοί συλλέκτες και άλλα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εντυνόμενης ανησυχίας για την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία του Πεκίνου σε κρίσιμες βιομηχανίες, η διάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Βάσει πρόσφατων και υποέκδοση μελετών οικονομικής φύσεως, τίθεται υπό αμφισβήτηση εάν οι ΗΠΑ έχουν πράγματι περιστείλει την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς και το τι σημαίνει ένας πρόσφατος ανασχηματισμός των εμπορικών σχέσεων για την παγκόσμια οικονομία και τους Αμερικανούς καταναλωτές. Οι αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού συνεχίζονται. Ενώ όσο ισχύουν τιμωρητικοί δασμοί ήδη από την κυβέρνηση του τέως Προέδρου Τραμπ, όσο και αυστηρότεροι περιορισμοί επί των εξαγωγών τεχνολογίας στην Κίνα που επέβαλε ο Μπάιντεν. Η βασική εμπνεύστρια των τελευταίων περιορισμών, η Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζίνα Ραϊμόντο, συναντάται αυτή την εβδομάδα με υψηλόμαδους Κινέζους αξιωματούχους στο Πεκίνο και στη Σανγκάη. Πρόκειται για μια επίσκεψη που υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ όταν θέλουν να ελαττώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, ενώ υπάρχουν τόσοι διμερείς δεσμοί. Οι τροποποιημένοι εμπορικοί κανόνες μαζί με άλλες οικονομικές αλλαγές προκάλεσαν πτώση του μεριδίου της Κίνας στις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των εισαγωγών από άλλες χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής, Βιετνάμ, Μεξικό κλπ., έχει αυξηθεί. Συν της άλλης, η κυβέρνηση Biden έχει προσφέρει γενναιόδωρα κίνητρα για να παράγονται η ημιαγωγή, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικοί συλλέκτες μέσα στις ΗΠΑ και μάλιστα η παραγωγή τους αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Παρά τα αυτά, νέα έρευνα, τις οποίες τα απορίσματα συζητήθηκαν στο συνέδριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο Jackson Hole του Kansas City, διαπίστωσε ότι αν και τα παγκόσμια εμπορικά πρότυπα έχουν αναδιαμορφωθεί, οι αμερικανικές αλυσίδες εφοδιασμού παρέμειναν πολύ εξαρτημένες από την κινέζικη παραγωγή, πλην όμως εμέσως. Η οικονομολόγη Λόρα Αλφάρο της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και Ντέιβιν Τσόρτ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ντάρτμουθ ανέφεραν ότι το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκε περίπου στο 17% το 2022,
κορυφώθηκε σχεδόν στο 22% το 2017. Από το 22% το 2017 έπεσε στο 17% το 22. Κάντε μια τούμπα του αριθμού. Παράλληλα, χώρες όπως το Βιετνάμ προμήθευαν, τις είπα, με πιο πολλά ρούχα και υφάσματα, ενώ το Μεξικό άρχισε να τους στέλνει περισσότερα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, γυαλί, σίδερο και χάλιμα. Πιθανόν αυτές οι εξελίξεις να κρυφθούν ως σημάδι ότι οι ΗΠΑ περιορίζουν την εξάρτησή τους από την Κίνα. Όμως δεν είναι έτσι. Οι εισαγωγές που έχουν οι ΗΠΑ από το Βιετνάμ και από το Μεξικό γίνονται μεν από αυτές τις χώρες, αλλά η Κίνα έχει ήδη επενδύσει σε αυτές τις χώρες και στην ουσία η Κίνα εξάγει στις ΗΠΑ μέσω τρίτων χωρών, Βιετνάμ, Μεξικού και άλλων χωρών. Εν πάση περιπτώσει, πού καταλήγει το άρθρο, ότι δεν είναι εύκολη ο περιορισμός των εισαγωγών από την Κίνα. Είχαμε εδώ την επίσκεψη της Μελόνι. Η Μελόνι βασικά ήρθε για δύο ζητήματα. Και χθες δεν το ολοκλήρωσα. Είπαμε ότι Ουγγάρ έρχεται μόνο. Σιγά σιγά χάνουμε πράγματα. Η Μελόνι ήρθε εδώ για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο το διεκδικεί για δικούς της λόγους. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Ήταν Mare Nostrum και συνεχίζει να είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Και ο δεύτερος λόγος είναι οι κορβέτες. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση τα χειρίζεται αυτά. Οι δύο ανταγωνίστρες χώρες είναι η Ιταλία και η Γαλλία με τις κορβέτες. Να κάνουν την καλύτερη συμφωνία, να κατασκευαστούν οι κορβέτες εδώ, να δώσουν δουλειά στα ελληνικά ναυπηγεία, να αποκτήσουν τα ελληνικά ναυπηγεία τεχνογνωσία. Αλλά όταν έρθει εδώ η κυρία Μελόνι, συζητήσουν και για το μεταναστευτικό, αυτό είναι άλλο θέμα. Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέσει και το εξής θέμα. Έλα εδώ, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εταίροι. Και εσύ πηγαίνεις στη Λιβύη, η οποία με έχει μαχαιρώσει πισόπλατα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και αντί να δείξεις αλληλεγγύη, σε μένα πας και υπογράφεις συμφωνίες με την κυβέρνηση, ψευτοκυβέρνηση του Ντουμπεϊμπά 7 δισεκατομμυρίων. Και έρχεσαι τώρα, μου ζητάς να σου δώσω και τις κορβέτες. Δεν γίνεται έτσι, κυρία Μελόνι. Δεν γίνεται και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Έτσι. Πάμε να δούμε τι είπε ο Νταμάτο, πρώην πρωθυπουργός, Τζουλιάνο Νταμάτο της Ιταλίας, για τον Καντάφη, για την απόπειρα δολοφονίας του από τη ΣΥΠΑ και τη Γαλλία. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουλιάνο Νταμάτο, κατηγόρησε τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ ως υπεύθυνες για την αεροπορική τραγωδία της Ούστικα, όπου στις 27 Ιουνίου του 1980 σκοτώθηκαν 81 άνθρωποι, υποστηρίζοντας ότι οι δύο αυτές χώρες έκαναν τα πάντα για να μην ρηχτεί άπλυτο φως στην υπόθεση. 43 χρόνια μετά το αεροπορικό δυστύχημα, οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη για μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Το βράδυ της 27 Ιουνίου 1980, ένα DC-9 της εταιρείας Ιτάβια, με 81 επιβάτες και μέλη πληρώματος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μπολόνια-Παλέρμο, κατέπεσε στην Τυρινική θάλασσα κοντά στο νησί Ούστικα στα βόρεια της Σικελίας. Κανείς από τους επιβέντες δεν επέζησε. Πολλοί Ιταλοί ειδικοί διατύπωσαν την υπόθεση ότι η συντριβή του DC-9 έγινε τη στιγμή που δύο λιβικά Μινκ, καταδιωκόμενα από αμερικανικά και γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη, ακολούθησαν την πορεία του πολιτικού αεροσκάφους για να μην εντοπιστούν από τα ραντάρ τους. Με βάση αυτό το σενάριο, το DC-9 καταρρίφθηκε κατά λάθος ή συγκρούστηκε με ένα από τα Μινκ που βρίσκονταν στην περιοχή. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ρεπούμπλικα, ο Ιταλός πρώην Πρωθυπουργός, 1992-1993, διατυπώνει αυτή τη θεωρία υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, ήθελε να εξοντώσει τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, καθώς πίστευε ότι επέβαινε σε ένα από εκείνα τα Μινκ. Η πιο αξιόπιστη εκδοχή είναι αυτή που μιλά για την ευθύνη της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας με τη συνέργεια των Αμερικανών με στόχο να σκοτώσουν τον Καντάφη, είπε ο 85χρονος Αμάτο. Όταν μεγαλώνεις και δεν έχεις και άλλους στόχους, λύνεται και η γλώσσα. Και κάποιοι λένε και σημαντικά πράγματα. Τα συντρίμμια ενός λιβικού Μινκ 23 βρέθηκαν στις 18 Ιουλίου 1980 στα βουνά της Καλαβρίας, δίνοντας τροφή σε αυτό το σενάριο. Σύμφωνα πάντα με τον Αμάτο, ο τότε Γενικός
γραμματέας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Μπετίνο Κράξη, που φέρεται ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Καντάφη, ήταν ενήμερος ότι ο ηγέτης της Λιβύης δεν διέτρεχε κίνδυνο, θα διέτρεχε κίνδυνο αν έμπαινε στο Ιταλικό εναέριο χώρο και τον είχε προειδοποιήσει. Το 2003 ο Καντάφη κατηγόρησε τους Αμερικανούς ότι επιχείρησαν να το σκοτώσουν. Γαλλία και Ιταλία διέψευδαν ανέκαθεν ότι τα δικά τους μαχητικά είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην αεροπορική τραγωδία της Ούστικα. Ο Αμάτο ζήτησε πάντως από τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να ξεπλύνει την ντροπή που βαραίνει τη Γαλλία. Είτε αποδεικνύοντας ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες, είτε αν επιβεβαιωθούν, ζητώντας ειλικρινά συγγνώμη από την Ιταλία και τους οικογένειες των θυμάτων. Ο Χακάνθ ήταν υπουργός εξωτερικών τώρα της Τουρκίας. Προχθές επισκέφθηκε τη Μόσχα. Και εκεί δεν συναντήθηκε μόνο με τον Λαυρόφ, έχει σημασία. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας, τον Σοϊγού. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν να πάει στη Μόσχα, ήταν στη Βαγδάτη και στην Ερμπίλ. Βαγδάτη είναι η πρωτεύουσα του Ιράκ, Ερμπίλ είναι η πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν. Και εκεί στην Ερμπίλ συναντήθηκε και με εκπροσώπους των Τουρκομάνων του Κερκούκ. Η Τουρκία από τη δεκαετία του 90 εξοπλίζει κανονικό στρατό Τουρκομάνους στο Κερκούκ, έχοντας ως στόχο να επωφεληθεί από ανακατατάξεις που θα γίνουν στην περιοχή και να συμπεριλάβει το Κερκούκ, τη Μοσούλη, το Χαλέπι, το Αφρίν φυσικά, την Κύπρο και το Μισό Αιγαίο στα σύνορα της Τουρκίας, εκπληρώνοντας τον εθνικό όρκο του 1920. Εντάξει, θυμηθείτε το αυτό. Στη συνέχεια τον βλέπουμε σήμερα, είναι στην Τεχεράνη. Άρα, Βαγδάτη, Ερμπίλ, Μόσχα, Τεχεράνη. Ταυτόχρονα, μόλις τελειώνουν αυτές οι επισκέψεις, τι ξεκινάει? Ξεκινάει μια επιχείρηση των τζιχαντιστών στην περιοχή της Τζαραμπλούς, που έχουν στόχο την Ιεράπολη. Η ελληνική Ιεράπολη τώρα Μέμπετς. Και μάλιστα στις επιχειρήσεις αυτές κινητοποιήθηκε για να συμμετάσχει και η Χαγιά Ταχρίρ Σαμ. Είναι ο κλάδος της Αλ-Κάιντα στην Συρία, συνεργαζόμενη οργάνωση με την Τουρκία, αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση και από τον ΟΗΕ και από τις ΗΠΑ. Χρήματα, όπλα και καθοδήγηση από τον τουρκικό στρατό να επιτεθεί στους Κούρδους στην Μέμπετς. Την ίδια μέρα έχουμε επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης στην Τέρεζόρ, περιοχή που ελέγχεται από τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Εκεί επενέβησαν και μάλιστα είδα ότι και στην Ιεράπολη και στην Τέρεζόρ οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας έχουν αποκτήσει δικά τους ελικόπτερα και έχουν αερομεταφερόμενες δυνάμεις. Προσέξτε, από το τίποτα, από ένα καλασνίκοφ απέκτησαν ελικόπτερα μεταφορικά. Και εκεί λέγεται, δηλώνουν οι Κούρδοι, ότι συνέλαβαν τρεις Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι συντονίζουν τη δράση των εξεγερμένων στην Τέρεζόρ. Την ίδια στιγμή έχουμε επεισόδια εις βάρος των Κούρδων στο Κερκούκ. Την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή έχουμε επεισόδια στην Κύπρο. Πρώτα στο Χλώρακα και μετά κάτι ανεγκέφαλη. Μιλάμε για εγκεφαλογράφημα ευθεία γραμμή. Έκαναν χθες τα επεισόδια στην Κύπρο, θα τα πούμε μετά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Με ποιους πάει να συνεννοηθεί η Ελλάδα? Η Ελλάδα πάει να συνεννοηθεί μια χώρα που κάνει όλα αυτά που σας είπα. Και έχει τους στόχους της, έτσι είπαμε για τη Συρία, για ποιος είναι ο λόγος. Και ιδιαίτερα αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, στη Μέμπετ, στην Ιεράπολη και στην Τέρεζόρ, είναι και εναντίον των ΗΠΑ της Αμερικής. Και αυτά συζήτησε με τους Ρώσους και αυτά συζητάει σήμερα με τους Ιρανούς. Εκεί στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται να πιέζεται την Ελλάδα να υποχωρήσει για να γλυκαθεί η Τουρκία και να μην πάει με τη Ρωσία. Το χάσατε το πουλάκι. Πέταξε από το κλουβί η Τουρκία. Πάρτε το χαμπάρι και προσέξτε την Ελλάδα. Μην προδώσετε την Ελλάδα, διότι δεν θα σας μείνει τίποτα στην περιοχή. Μην προδώσετε την Κύπρο και την Ελλάδα. Φτάνει η προδοσία της Κύπρου, ακόμα πληρώνει η Κύπρος από την προδοσία του 1974. Μην προδώσετε την Ελλάδα. Η εμπλοκή της Τουρκίας και στο Αρτσάχ, εκεί που από τις αρχές του έτους
λιμοκτονούν 120.000 Αρμένοι και η διεθνής κοινότητα αγρόν αγοράζει. Τουρκικό σχέδιο και αυτό, το κύριο Φιτάν. Οι ξένοι που αγοράζουν περιουσίες στα κατεχόμενα είναι κυρίως Ισραηλινοί, αλλά και Ρώσοι, Ιρανοί, στην εξίσωση και οι Βρετανοί, οι οποίοι άνοιξαν πρώτοι το χώρο. Βέβαια, αφού αυτοί είναι οι αρχιτέκτονες. Σημειώνεται ότι περίπου 2.000 εταιρείες, Κώστας Βενιζέλος, φιλελεύθερος στο άρθρο. Σημειώνεται ότι περίπου 2.000 εταιρείες στα κατεχόμενα ελέγχονται από Ισραηλινούς μετόχους. Μέσω αυτών των εταιριών αγοράστηκαν 25.000 στρέμματα γης, κατά κύριο λόγο γεωργική γη, στην περιοχή της κατεχόμενης Καρπασίας. Επίσης έχουν αγοραστεί στη Λεύκα 2.000 στρέμματα γης για ανάπτυξη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιάμιν Νετανιάχου βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο και έχει διμερείς συνομιλίες με τον Χριστοδουλίδη, ενώ αύριο Δευτέρα θα συμμετέχει στην τριμερή συνάντηση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στον Αντένα και κληθείς από την καλή συνάδελφο Έλλη Κοτζιαμάνη να σχολιάσει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Ισραηλινών επιχειρηματιών επενδύουν στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, είπε ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε πολιτική περιορισμού των Ισραηλινών επιχειρηματιών. Μπορούν να πάνε παντού στον κόσμο και αυτό κάνουν. Έσπευσε να σημειώσει ότι δεν επιτρέπουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε χώρες με τις οποίες το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο, ενώ υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη συνεργασία με Ιρανούς. Αυτό που τον ενόχλησε και είπε πως θα το κοιτάξει ήταν η πληροφορία που τέθηκε ενώπιον του ότι οι Ισραηλινοί συνεργάζονται στα κατεχόμενα με Ιρανούς. Για τις επενδύσεις συμπολιτών του στα κατεχόμενα δεν είναι η πρώτη φορά που ακούει κάτι τέτοιο. Το έθεσε ενώπιον του και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης όταν επισκέφθηκε το Ισραήλ. Τότε ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα έβλεπε το όλο θέμα και θα επανερχόταν. Φάνηκε από τις απαντήσεις του και την εγγένεια αντίδρασή του πως δεν ασχολείται. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί πάντως να αναφέρει πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική περιορισμού όταν οι υπήκοοι της χώρας του παρανομούν και σφετερίζονται περιουσίες άλλων. Δεν είναι θέμα ελεύθερης επιχειρηματικής δράσης των Ισραηλινών, αλλά μια πολιτική ανοχής σε παράνομες δραστηριότητες που αγγίζουν και τη χώρα του. Δεν μπορεί να θέλει και να ζητά διάφορα από την Κύπρο και να δηλώνει για ένα κρίσιμο για μας ζήτημα πως θα το δει το θέμα και στην ουσία επιτρέπει τη διαιώνισή του. Πότε θα ασχοληθεί? Όταν αγοράσουν όλες τις περιουσίες στα κατεχόμενα και χρυσώσουν το κατοχικό καθεστώς οι συμπατριώτες του? Ο κ. Νετανιάχου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα ακόμα θέμα. Αυτό που είχε πει ο Ερντογάν τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο ίδιος θα επισκεφτόταν μετά την Κύπρο την Τουρκία, αλλά το ταξίδι του Νετανιάχου αναβλήθηκε. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε αναφέρει πως ο μόνος τρόπος για να φτάσει στο Ισραηλινό φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι με αγωγούς μέσω Τουρκίας. Ελπίζω ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι η αρχή μιας πολύ πιο θερμής περίοδου σε σχέση Τουρκίας-Ισραήλ, είπε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλό και η παράδοση του αερίου θα πρέπει να γίνει μόνο μέσω Τουρκίας, αλλιώς μέσω Ελλάδας ή ΣΜΕΤ είναι πολύ υψηλό. Δεν σχολιάστηκε αυτή η δημόσια τοποθέτηση του Ερντογάν από Ισραηλινής πλευράς. Στη συνέντευξη στην Έλλη Κοτζιαμάνη επανέλαβε βέβαια πολλές φορές τη συνεργασία με την Κύπρο και την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα. Είπε δε πως αυτή η συνεργασία δεν επηρεάζεται από άλλες που έχει η χώρα του με άλλα κράτη όπως η Τουρκία. Μπορεί το Τελ Αβίβ για το δικό του συμφέρον να αναπτύσσει καλές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο και παράλληλα να φλερτάρει με την κατοχική Τουρκία. Ωστόσο πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και χωρίς κρυφές ατζέντες. Άλλωστε και εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις αραβικές χώρες. Έχουμε άριστες σχέσεις με τους Παλαιστίνιους, τους οποίους μπορούμε να κατανοήσουμε και να μας κατανοήσουν. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κώστας Βενιζέλος στην ουσία με το άρθρο το κάνει πολιτική, την πολιτική που έπρεπε να κάνουν τα κόμματα. Διότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν. Δεν μπορεί, κύριε Νετανιάχου, να λες ότι δεν μπορώ να εμποδίσω τους Ισραηλινούς να αγοράζουν περιουσίες Ελλήνων, να κάνουν παράνομες πράξεις και να μην λες τίποτα. Θα μου πεις, κάνουμε εμείς τίποτα εναντίον τους για να κάνει και το Ισραήλ? Ας κάναμε εμείς, ας ασκούσαμε διώξεις, ας ζητούσαμε δικαστική συνδρομή και θα σου λέγα εγώ αν αγόραζαν. Στα ωφέλη της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου μετά την τελετή υποδοχής του δεύτερου στο Πρεδικό Μέγαρο σήμερα το απόγευμα Κυριακή. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τη βοήθεια που παρήγει το Ισραήλ στην κατάσταση των πυρκαγιών στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Σημειώνοντας
ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ και 5 χρόνια και η δεύτερη συνάντηση των 2 ηγετών από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από 6 μήνες του Νετανιάχου. Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη σχέση μας. Τη στρατηγική συμμαχία 2 δημοκρατιών στην Ανατολική Μεσόγειο που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Μακάρι να σκέφτονται. Σημείωσε ότι προσδοκά στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, αναφέροντας ότι χρειάζεται να προκύψουν και άλλα παραδοτέα, ειδικά στην ενέργεια. Χάρηκα που άκουσα τα σχόλιά σου πριν την αναχώρησή του για την Κύπρο και προσδοκώ στις συζητήσεις μας και φυσικά αύριο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τριμερή, είπε, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι η 1η τριμερή συνάντηση από τότε που ξεκίνησαν οι τριμερίες πριν από 8 χρόνια. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η φιλία ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή και γίνεται ακόμα πιο δυνατή με τον καιρό. Από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σχέση, την τριμερή συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τόσα πολλά ωφέλη και αναμένουμε άλλα τόσα. Σημείωσε αναφέροντας ενδεικτικά τους τομείς του τουρισμού, των επενδύσεων, του εμπορίου υψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας και άλλα, ενώ αναφέρθηκε και στην τριμερή με τον Μητσοτάκη, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία. Λοιπόν, μακάρι, επαναλαμβάνω, να έχουμε αποτελέσματα χειροπιαστά από αυτή την... Εγώ δεν πετάω στα σύννεφα. Ασφαλώς και το Ισραήλ κάποια στιγμή θα εξομαλύνει τη σχέση του με την Τουρκία. Όμως, πιστεύω ότι αυτοί οι τριμερείς και σε διμερές επίπεδο Ελλάδα-Ισραήλ και σε διμερές επίπεδο Κύπρος-Ισραήλ και σε τριμερές επίπεδο πρέπει να οριστεί και κάποιο πλαίσιο. Ότι εάν πάει ο αγωγός από την Τουρκία, δεν ισχύει καμία συμφωνία. Καταραίουν τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να... Εντάξει. Έχουμε πει τόσο καιρό ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό για να αποσταθεροποιήσει την Κυπριακή Δημοκρατία και σε βάθος χρόνου να καταστήσει τους Έλληνες της Κύπρου μειονότητα στην ίδια τους τη χώρα τη στιγμή που πριν την εισβολή αποτελούσαν το 91% του πληθυσμού, όχι, το 82% του πληθυσμού του νησιού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 6% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελεύθερης, είναι αλλοδαποί οι οποίοι αιτούνται άσυλο. Και οι ροές συνεχίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη το σχέδιο της Τουρκίας λειτουργεί. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αντικειμενική, πιστεύω, αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί. Όταν έχεις το 6% αιτούνται σε άσυλο, ποιες δομές και πώς να το ικανοποιήσεις όλους? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είτε με επιδόματα είτε με ό,τι άλλο θέλουν, στέγη και όλα αυτά. Έχουν παραβατική συμπεριφορά κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι λειτουργούν και ως πέμπτη φάλαγγα της Τουρκίας, ώρα γεγονότα του Χλώρακα, την ίδια μέρα που είχαμε την εισβολή στην Πύλα, και αυτό ενεργοποιεί διάφορους στην κοινωνία, των οποίων ο ρόλος ερευνάται, έτσι, υπάρχει ερωτηματικό. Αυτοί λοιπόν έκαναν μια διαδήλωση προχθές στη Λεμεσό και έκαναν απίστευτες αθλειότητες και αγριότητες και βαρβαρότητες. Χτύπησαν, να σας πω κάτι, πρώτον δεν φταίνε αυτοί που ό,τι κάνουν στην Κύπρο και δεύτερον και να φταίνε με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει το πρόβλημα. Έτσι, πήγαν δηλαδή, λέει, λάτισαν μαγαζιά Σύρων, Φιλιππινέζων, χτύπησαν τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο και πληρώνουν. Δεν είναι ξένοι, δεν είναι αλλοδαποί που μπήκαν παράνομα. Δήμερισε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου της Εξωτερικών της Κύπρου είπε, ήδη είχα διάβημα από μια αραβική χώρα για ξυλοδαρμό πολιτών που ήρθαν ως τουρίστες, πλήρωσαν και δεν θα ξανάρθουν και ποτέ στη χώρα σου. Προσέξτε τι ζημιά κάνουν. Ακούστε εδώ. Υπάρχουν δύο άκρα, η Αντίφα και οι άλλοι με τα μαύρα και με τα αυτά, τους ζήσαμε και εδώ, οι οποίοι παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, με διαφορετικές αφετηρίες φαινομενικά,
εκτιμώ ότι οργανώνονται από το ίδιο κέντρο και η Αντίφα και οι λεγόμενοι αυτοί νεοναζί, δεν ξέρω πώς τους λένε, από το ίδιο ακριβώς κέντρο και έχουν στόχο τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Προχθές στην Ελλάδα, τώρα στην Κύπρο. Κάνουν ζημιά, μεγάλη ζημιά λοιπόν στη χώρα και η μεν και η δε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που ανησυχούν για το μεταναστευτικό δεν έπρεπε να στραφούν εναντίον των μεταναστών. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Έπρεπε να στραφούν εναντίον της κυβέρνησης. Πάρτε μέτρα, πάρτε λοιπόν στον νομάρχη, στον δήμαρχο, στον υπουργό εσωτερικών. Πάρτε μέτρα, είτε να σταματήσει αυτό το θέμα, είτε απευθυνθείτε στις χώρες ή αυξήσετε τις επαναπροωθήσεις. Όταν χτυπάς έναν άνθρωπο, λύνεις πρόβλημα. Δηλαδή, λίγο μυαλό δεν έχουν. Και είδα σήμερα στην Deutsche Welle πάλι ρατσιστικά και τα λοιπά στην Κύπρο. Πού στην Κύπρο? Στην Κύπρο που δεν υπάρχει ρατσισμός. Αυτά όλα, επαναλαμβάνω, είναι σχεδιασμένα. Και πρέπει και οι νεαροί που παρασύρονται να έχουν ανοίξει τα μάτια τους και το μυαλό τους. Τέλος, βλέπουμε ότι οι ροές έχουν αυξηθεί. Κύριε Γεραπετρίτη, πηγαίνετε στην Άγκυρα τη στιγμή που η Τουρκία μας στέλνει κάθε μέρα τουλάχιστον 1.000. Επί 365 μέρες σημαίνει 300.000. Ξέρετε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ό,τι έχει γίνει στη Γερμανία, ό,τι έχει γίνει και σε άλλες χώρες με το μεταναστευτικό, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και γιατί δεν καταγγέλλεται την Τουρκία ως χώρα διακινητή? Πώς η Τουρκία κομπορημονεί και λέει συνέλαβα 18 άτομα τα οποία ήταν τόσοι από το Σκούρδης, τότε οι γκυλενιστές που πήγαν να περάσουν στην Ελλάδα, πώς πιάνει τους επικίνδυνους και δεν πιάνει τους χιλιάδες που μπαίνουν στην Ελλάδα? Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι χώρα διακινητής? Γιατί η Ελλάδα δεν καταγγέλει την Τουρκία ως κράτος διακινητή? Θα απολογηθείτε γι' αυτό. Γιατί δεν την καταγγέλλετε? Γιατί φεύγοντας από εδώ δεν λέτε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος διακινητής και το θέμα αυτό θα το συζητήσω με τον κύριο Φιτάν στην Άγκυρα? Και γιατί πηγαίνετε ως ψοφοδεοί στην Άγκυρα? Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.